Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Άλλη μια φορά μαζί για να δούμε τις εξελίξεις στην Κέρκυρα αυτή τη φορά. Ακυρώθηκε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, της κυρίας Ιδραίου, της κυρίας που πρότεινε Νέα Δημοκρατία και έχει διαλύσει το νησί μαζί με την κυρία Κράτσα στη διαχείριση των σκουπιδιών και σε πολλούς άλλους τομείς. Το έργο ήταν να μαζεύει ο εργολάβος Λόλης από τα Γιάννα τα σκουπίδια στην Κέρκυρα, ενώ έχουμε πλήρη στόλο αυτοκινήτων για την καθαριότητα και 200 εργαζόμενους να κάθονται. Η κυρία Ιδραίου, ο κύριος Ερεμέτης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, δεν βγάζουν βάρδιες. Δεν βγάζουν τα αμάξια που πήραν τελευταία να κυκλοφορήσουν και να μαζέψουν τα σκουπίδια. Προτιμούν να κατασπαταλούν το δημόσιο χρήμα και να δίνουν 6-7 εκατομμύρια στον κύριο Λόλη για 3 χρόνια. Όπως δίνουν εξτρά μαζί με την κυρία Κράτσα 12 εκατομμύρια το χρόνο για να τα μεταφέρει ο κύριος Λόλης εκτός του νησιού. Το Δεκέμβρη που μας πέρασε είχαν προηγηθεί προσφυγές στην αποκεντρωμένη από 10 δημοτικούς συμβούλους, ακόμη και από το Σωματείο Εργαζομένων. Ο τομέας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα οι αρμοδιότητες στους Δήμους στην Ελλάδα δεν προβλέπουν αυτό που κάνει η κυρία Ιδραίου, η πιο αποτυχημένη πολιτικά δήμαρχος που έχει περάσει τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Οι εργασίες αποκομιδής πρέπει να γίνονται από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και από τα μηχανήματα τα οποία έχει. Αυτή όμως στέλνει τα λεφτά στο Λόλι. Και ακόμη δεν μας έχουν πει και κάτι κυβότια που ήρθανε και έβγαλε ένα site της Κέρκυρας από το Λόλι προς την κυρία Ιδραίου τι περιείχαν τα κυβότια αυτά μέσα. Δώρα, κρασιά ή τίποτα άλλο. Η προσφυγή κατατέθηκε από 10 δημοτικούς συμβούλους, μέλη της Επιτροπής, καθώς επίσης επικεφαλής παρατάξεων. Φανίτσι Μπούλη, Γιάννης Τριανταφυλλούδης, Σπύρος Νεράτζης, Δέλτα Θεόδωτος, από τη Μαρία Δρή, που έχει αποχωρήσει βέβαια τώρα από το Δημοτικό Συμβούλιο, επικεφαλής της παράταξης Κέρκυρα 180, τον Γιώργο Τονκαρίδη, επικεφαλής της παράταξης Κερκυριακή Συμμαχία, τον Κώστα τον Γρηγοριάδη, επικεφαλής της Εκκίνησης, τον Χρυσόστομο Μπούκα και την Άντζελα Ρίγκα. Το μοντελάκι λοιπόν, η κυρία που ντυνόταν ποντικίνα τις προηγούμενες μέρες και χόρευε μέχρι πρωίας, βγήκε σήμερα και έκανε επίθεση στους δημοτικούς συμβούλους αλλά και σε εργαζόμενους, γιατί τόλμησαν να θέλουν την νομιμότητα. Πάμε να τη δούμε και να την ακούσουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς Κερκυραίοι και μάλιστα άνθρωποι που καλούν τους πολίτες να τους εμπιστευτούν για τη διαχείριση των κοινών και να τους τιμήσουν με την ψήφο τους και την εμπιστοσύνη τους αυτή, θέλουν να βρωμήσει Κέρκυρα. Γιατί αυτό σημαίνει αυτή η προσφυγή που κάνουν. Και δυστυχώς και κάποιοι υπάλληλοι του Δήμου που πραγματικά δεν βρίσκω λόγο να το κάνουν, δηλαδή στα πλαίσια της άσκησης κάποιων συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων τους, αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει λόγος, γιατί δεν διακυβεύονται οι δικές τους θέσεις εργασίας. Ίσα-ίσα τους φέρνουμε επικουρικά να βοηθηθούν στο έργο τους, γιατί δεν φτάνουν. Τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ με τις διαδικασίες σου και τις νομικές σου και τις γραφειοκρατικές σου. Τον ενδιαφέρει να είναι καθαρή η γειτονιά του, το σπίτι του, οι δρόμοι του, η επιχείρησή του απ' έξω. Κάποιοι προσπαθούν, όπως είπα, να υπονομεύσουν την Κέρκυρα, να υπονομεύσουν την υγεία των δημοτών, την ευημερία του νησιού μας, το τουριστικό μας προϊόν και την τουριστική παραγωγή μας, μόνο και μόνο για αντιπολίτευση. Δηλαδή, προκειμένου να αποτύχει η Δημοτική Αρχή, δεν μας ενδιαφέρει η Κέρκυρα να οδηγηθεί σε πλήρη καταστροφή και καταβαράθρωση. Το ποιος υπονομεύει την Κέρκυρα, το βλέπει όλη η Κέρκυρα. Δεν τρώνε κουτόχορτο, κυρία Ιδραίου. Να έχεις προσωπικό, να έχεις μηχανήματα και να τα έχεις πεταμένα στον παλιό βιολογικό και να δίνεις τα εκατομμύρια στο Λόλι, λες και είναι μαρουλόφυλλα. Και το κάνετε και με τη μεταφορά των σκουπιδιών, γιατί σαμποτάρατε το εργοστάσιο. Σαμποτάρισαν το εργοστάσιο αυτές οι δύο κυρίες, που είναι η καταστροφή της Κέρκυρας μέχρι στιγμής. Τι να δείξουμε, συνέχεια εικόνες με τα σκουπίδια, με τις μίνι χωματερές στους δρόμους. Τα έχουν παρατήσει όλα. Εδώ βλέπετε στο ληστόν, φωτογραφία που ανέβασε σήμερα ο Κώστας ο Κωνσταντινίδης. Δείτε τα πλακάκια κάτω, στο κεντρικό σημείο της πόλης, που περνάει όλος ο κόσμος. Εδώ φωτογραφία επίσης από το διαδίκτυο. Βλέπετε την κατάσταση που επικρατεί, κυκλοφοριακό έμφραγμα
στον ανεμόμυλο. Στρίβουν όπου να είναι, λεωφορεία. Μίνι χωματερές, παντού. Κοιτάξτε εδώ στρώματα, πεταμένα, έχουν σαπίσει στους δρόμους, μήνες. Δεν νοιάζονται για τίποτα. Οι σκουπιδάρχες και οι αντισκουπιδάρχες έχουν διαλύσει την Κέρκυρα. Δείτε εδώ, το βίντεο αυτό το τραβήξαμε μέσα από το Ferry Boat Hermes. Σε όλα τα, και στις δύο εταιρείες. Δεν ντρέπονται ούτε οι εταιρείες, η Κέρκυρα Seaways και η Κέρκυρα Lines, τους βάζουν μέσα. Δύο φορτηγά σε κάθε σχεδόν δρομολόγιο. Δείτε εδώ ανθρώπους και σκουπίδια μαζί και τα παιδιά τους δίπλα. Αυτή είναι η κατάσταση της κυρίας Ιδραίου και της κυρίας Κράτσα, του Φόσδα, της αρχισκουπιδάρχη και της αντισκουπιδάρχη σας. Άνθρωποι και σκουπίδια μαζί στα ferry boat. Άνθρωποι και σκουπίδια μαζί. Δείτε εδώ την έξοδο. Δείτε εδώ τι γίνεται. Να βγαίνουν οι άνθρωποι μαζί με τα σκουπίδια, που πρέπει τα φορτηγά αυτά να βγαίνουν σε ειδικό χώρο. Εδώ βλέπετε επιβιβάζονται σε αυτή τη σκηνή από την Κέρκυρα και μετά βγαίνουν, όπως είδατε, άνθρωποι και σκουπίδια μαζί. Και εδώ βλέπετε την αποβίβαση στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Άνθρωποι και σκουπίδια στο ίδιο φεριμπότ. Θα έπρεπε να κατεβάζουν τα σκουπίδια ξεχωριστά και όχι μαζί άνθρωποι και σκουπίδια. Καμία μέρημνα. Το λιμενικό απλώς παρατηρεί. Άδεια δεν υπάρχει. Μόνο διαταγές λέει. Διαταγές της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ ο κόσμος στα λεωφορεία. Οι σκουπιδοτενεκέδες που λόλοι απέναντι έχουν παρκάρει και περιμένουν να φύγουν. Λιμενικός τροχονόμος των σκουπιδιών και των πολιτών. Και εδώ βλέπουμε στη διαδρομή που ακολουθήσαμε το πράσινο αυτό του φορτηγό του Λόλι με το containers να πηγαίνει για τα Γιάννα. Αυτοί τα κονομάνε καλά. Τα κονομάνε καλά γιατί η κυρία Ιδραίου και η κυρία Κράτσα σαμποτάρισαν το εργοστάσιο και τα λεφτά πάνε στους εργολάβους και λείπουν από έργα του Δήμου, από έργα στην Κέρκυρα. Εδώ είναι παρατημένα τα καινούργια οχήματα του στόλου. Τα έχει πετάξει στο βιολογικό η κυρία Ιδραίου. Αλλά βλέπετε, έχει ξεκινήσει η επιχείρηση κουτόχορτο. Ιδραίου και Κράτσα τάζουν έργα, κάνουν δήθεν ότι θα γίνουν πάρα πολλά έργα και εδώ έχουν αφήσει, έχουν παρατήσει το εθνικό στάδιο, το κλείσανε με απόφαση της περιφέρειας, το σφραγίσανε, τις κερκίδες, τα πάντα όλα. Το κλειστό γυμναστήριο καταραίει. Τα έχουν παρατήσει και πετάγεται η Ιδραίου ότι θα κάνει, λέει, κλειστό γυμναστήριο στις Αλικές. Δικαιολογημένα εδώ ένας στο διαδίκτυο λέει, μην είσαστε χάριστοι και γκρινιάριδες, να έχετε υπομονή, σέστο και πίστη στους κυβερνώντες, αφού βλέπετε ότι έχουν φιλότιμο. Από έτσι να έχουμε πιο συχνά εκλογές. Μέσα σε τρεις μέρες βρέθηκαν λύσεις δεκαετιών. Ανακατασκευή του Φίνικα, κατασκευή κλειστού προπονητηρίου, αποκατάσταση της Βενετσιάνικης κρίνης στο Κομπίτσι, αποπεράτωση έως τον Οκτώβριο των έργων στο Άλσος, τα υδροπλάνα θα ξεκινήσουν, θα φτιαχτεί το φράγμα και θα γίνει υπόγειο πάρκινγκ και γίναμε Μόντε Κάρλο. Άμα έχει όραμα η Δημοτική Αρχή, καταλήγει ο Γιώργος Κοσκινάς. Κυρία Ιδραίου, εξαγγέλει και αυτά που έπρεπε να τα έχει συντηρήσει, τα έχει αφήσει. Θα πέσουν όλα και τα κτίρια. Το ιστορικό κτίριο του Δημαρχείου καταραίει. Το στάδιο καταραίει. Το κολυμπητήριο τα ίδια. Τα σφραγίζουν κιόλας. Αυτό που επικρατεί στην Κέρκυρα είναι βρώμα και δυσοδεία και κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Και έχουν το θράσος να ζητάνε να επανεκλεγούν και επιτίθενται στους δημοτικούς συμβούλους, τους συναδέλφους τους που εκλέχθηκαν όπως και αυτοί. Και πρέπει να τηρούν και να ελέγχουν το Δήμο και την νομιμότητα. Όχι να πετάνε τα χρήματα στον εργολάβο. Πακέτα, ολόκληρα. Χωρίς να υφίσταται κανένα πρόβλημα. Η άλλη κυρία εδώ, η κυρία Κράτσα. Με τι χαρά παρουσιάζει ότι θα φύγουν, λέει, τα δέματα από τη Λευκύμη. Νέες εργολαβίες για τη μεταφορά των δεμάτων από τον προηχητά Λευκύμης. Όταν το έγκλημα έχει ολοκληρωθεί, αφήνοντας εκεί τα δέματα 5 χρόνια, τα δέματα αυτά που τα παράτησε η κυρία Ιδραίου και η κυρία Κράτσα, σκιστήκανε από τον ήλιο, έχουν μια προθεσμία. Ούτε η προθεσμία τους ενόχλησε.
σκιστήκανε, βγήκαν τα ζουμιά, βγήκε ο καρκίνος, πότισε τη γη της Λευκύμης και η ζημιά έγινε. Γι' αυτά δεν είπαν τίποτα. Να μεταφέρουν τα κουφάρια μονάχα. Φωτογραφίες, βίντεο, να πάνε κάτω. Τι να μεταφέρεις. Η ζημιά έγινε. Ποιος θα αποζημιώσει τους Λευκυμιώτες για αυτή τη ζημιά με τα ζουμιά του καρκίνου που πότισαν τη γη τους, τα ποτάμια τους και τα πηγάδια τους, ή μήπως τους συμπαραστάθηκαν στις δίκες που γίνονται ακόμη και τώρα. Ποιος τους πλήρωσε τα έξοδα. Ακόμη τρέχουν οι κάτοικοι της Λευκύμης. Μια γυναίκα σκοτώθηκε. Άλλος έκοψε το χέρι του. Άλλοι φάγανε ξύλο. Ποιος θα τους αποζημιώσει αφού κάνανε λάθος και το παραδέχεται η κυρία Κρούτσα. Και τι κάνουνε, αφήνουνε τη μάσα για τον εργολάβο. 12 εκατομμύρια το χρόνο. Πάμε να τη δούμε την κυρία. Βλέπετε εδώ, πάνε όλοι, είναι και ο κύριος Λέσης, ο δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, στη Νέα Δημοκρατία. Το μόνο που τον νοιάζει είναι να φύγουν, λέει, τα δέματα. Της είπε τίποτα όμως για το πρόβλημα που υπάρχει, για το ζουμί, ποιος θα αποζημιώσει τους κατοίκους, ποιος θα στηρίξει τους κατοίκους που τρέχουν στα δικαστήρια. Μου φόρησε και τη στολή της πολιτικής προστασίας η κυρία Κράτσα και προεκλογικά βέβαια τα κάνει αυτά, να δείξει ότι κάτι, ότι ενδιαφέρονται. Πάμε να την ακούσουμε τι λέει. Γι' αυτό θέλαμε σήμερα εδώ να έλθουμε σαν ανάμνηση της ημέρας που ξεκινάει η δικαίωση αυτού του αγώνα, η αποκατάσταση του χώρου, η απόδοσή του στην περιοχή, στην κοινωνία και να γυρίσουμε σελίδα, να συνεργαστούμε όχι για να απαλλαγούμε από μία πληγή, αλλά να δημιουργήσουμε κάτι πολύ όμορφο εδώ. Ήρθαμε εδώ σήμερα, στον παλιό χιτή της Λευκύμης, μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα αναλάβει τη μεταφορά των δεμάτων που έχουν να απομείνει, για να χαιρετήσουμε αυτό το χώρο, να τον ονειρευτούμε αλλιώτικο όπως αξίζει στην περιοχή και στους κατοίκους και για να γυρίσουμε όλοι μαζί τη σελίδα μιας κακής περίοδου για τη Λευκύμη και για τους κατοίκους της και για ολόκληρη την Κέρκυρα και να με αισιοδοξία να ταινίσουμε το αύριο. Έχουμε την υπόσχεση και τη διαβεβαίωση από τον ανάδοχο θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα την ερχόμενη τη μεταφορά σταδιακά. Θα έρθουμε πάλι να παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία που τόσα χρόνια την περιμέναμε. Όταν πιστεύεις κάτι, όταν τον διεκδικείς, όταν είναι δίκαιο το επιτυχάνεις. Άρα λοιπόν σήμερα τι πετύχαμε όλοι μαζί. Συνεργαστήκανε ο Δήμος με τον Περιφέρεια Ιωνινήσων που επικεφαλής είναι το ίδιο πρόσωπο, δηλαδή είναι η κυρία Περιφερειάρχης του ΦΟΣΔΑ και τι θέσαμε λοιπόν ένα στόχο, την απομόκρυνση των δεμάτων. Για όλα αυτά που έχουν υποστεί οι κάτοικοι δεν γνωρίζει τίποτα, ούτε ο κύριος Λέσης, ούτε η κυρία Κράτσα, ούτε η κυρία Ιδρέου. Αλλά έχει ξεκινήσει η επιχείρηση κουτόχορτο. Έχει και σανό όμως, μέχρι τις εκλογές. Πολύ σανό. Για όποιους το τρώνε. Για δείτε εδώ τι λένε οι πολίτες. Να μας πούνε, λέει, στο λαό της Λευκύμης, ποιος θα τον αποζημιώσει. Από κάτω το απαντάει ένας άλλος, κανείς φίλε. Κακός, εσύ είχες ατύχημα, άλλοι χάσανε τη ζωή τους, άλλοι αρρωστήσανε και όλα αυτά για ένα έργο που ήτανε παράνομο. Δεν ξέρω, φίλε, αλλά πρέπει τουλάχιστον εσάς που αγωνιστήκατε να σας κάνουν μνημείο τουλάχιστον. Εδώ μας κυνηγάνε ακόμη και γελάει ο άνθρωπος. Όταν δούμε ότι έχουν αποχωρήσει όλα τα δέματα και το παραδώσουν το οικόπεδο στην αρχή, στην αρχική του μορφή, τότε θα πιστέψω ότι κάτι έγινε. Για μένα είστε όλοι ψεύτες και υποκριτές. Και αν δεν ήταν οι εκλογές, θα μας γράφατε ακόμα. Και η Κατερίνα Κοσκινά από κάτω απαντάει, θα μας αποχαιρετήσεις με φουλάρι ή μαντήλι κερκυραϊκό. Παρεπιπτόντως, το μαλλί κάγκελο. Πώς τα κατάφερες, απορώ με τους κερκυραίους που ψήφισαν ένα σκίουρο 70 ετών. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και δικαιολογημένα. Έχουν θράσος, απίθμενο θράσος. Και έχουν μετατρέψει την Κέρκυρα ήδη αυτές τις μέρες που θα έρθει κόσμος, τουρίστες, έχουν ξεκινήσει, έρχονται. Μέσα στη Βρώμα, στην Πόχα, στις μίνι χωματερές. Και τα βάζει με τους δημοτικούς συμβούλους η κυρία Ιδρέου. Αντί με τον εαυτό της. Αυτή υπονομεύει με αυτές τις παράνομες ενέργειες που θέλει να περάσει και να χρηματοδοτεί τον εργολάβο. Γιατί το κάνει και επιμένει τόσο πολύ, ξέρει καλύτερα.
και δεν πηγαίνει στην νομιμότητα. Και γιατί σαμποτάρανε το εργοστάσιο, το ξέρουν και οι δύο κυρίες. Πάρα πολύ καλά, γιατί το κάνουν. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.